Και από το Μητσοτάκης Γιώκ Σοφία περνά στο Κυριάκο, φίλε μου, λοιπόν, ο Ερντογάν. Και στο ότι δεν θα σα απειλούμε αν δεν μας απειλείτε. Η ελληνική πλευρά πάντως θέλει να αποφύγει τι εντάσει στην αυριανή συνάντηση. Ωστόσο, είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Ναι, ακριβώ, Λίνα. Και σχολιάζοντα αυτή την συνέντευξη α, το του Τούρκου Προέδρου, η οποία έχει μια σημασία να πούμε ότι δίνεται μία ημέρα πριν α, έρθει στη χώρα μα, ανοίγοντα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Τουρκία, τον ακούσαμε να λέει χάγη για όλα τον Τουρκοπρόεδρο γεγονός βέβαια που δεν δέχεται η Αθήνα, γιατί οι γραμμές είναι ξεκάθαρες και οι πάγιες θέσει των δύο χωρών είναι ξεκάθαρες, Λίνα. Μία και μόνο είναι η διαφορά που αναγνωρίζει η χώρα μας με την Τουρκία, η οριοθέτηση ΑΟΣ και η και καμία άλλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ε, υπονοεί ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές και ότι θα πρέπει για όλες αυτές να προσφύγουμε στην Χάγη με, την, πηγέ ε, πηγές να σημειώνουν, ε, να υπενθυμίζουν, θα έλεγα σωστότερα, ότι για να πάμε στη Χάγη, Αθήνα και Άγκυρα, θα πρέπει προηγουμένω να έχει υπογραφεί ένα συνυποσχετικό, για το οποίο όμως, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική πλευρά θεωρεί πολύ σημαντική την αυριανή ημέρα, γιατί είναι μια πόρτα με ένα ανοιχτό παράθυρο στο διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει με θέματα χαμηλής πολιτικής, μέσω των συμφωνιών που αναμένεται να υπογραφούν και από τις δύο πλευρές Λίνα σε μια σειρά από θέματα που αφορούν την οικονομία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και βέβαια το μείζον θέμα του μεταναστευτικού όπου εκεί οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να συνομιλούν. Και αυτοί, λοιπόν, αυτές οι συμφωνίες μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο στο διάλογο αλλά και στην εμπέδωση σιγά σιγά της εμπιστοσύνης προκειμένου οι δύο πλευρές να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι και να πιάσουν και τα δυσκολότερα θέματα. Ξαναλέω όμως, όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, μία και μόνη είναι η διαφορά, η οριοθέτηση ΑΟΣ και η και δεν τίθεται θέμα συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.